Καλησπέρα σας. Είμαι η Κούζα η Χρύσα, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 31ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων. Φέτος, σε αυτό το πανέμορφο φυσικό τοπίο, εδώ που για μία ακόμη χρονιά χτυπάει η καρδιά των Χριστουγέννων. Εδώ που εκτελήσεται το πιο όμορφο παραμύθι, δίπλα στο εργοστάσιο του Σκρούτζ, έχουμε δημιουργήσει το δικό μας εργοστάσιο. Το εργοστάσιο της χαράς, της ελπίδας, της πίστης, της ζεστασιάς, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς. Ένα εργοστάσιο, οι μηχανές του οποίου δουλεύουν με τη βοήθεια της Αντιπροέδρου, της κυρίας Λίλια Μπρίκα, με τη βοήθεια της Ταμεία, της κυρία Ξεντάρα Χριστίνα, της Γραμματέως, της κυρίας Τζίκα Γλυκερία και των μελών μας, των κυριών Κατερίνα Βρεχτούρα, Μαρία Σπανού, Κατερίνα Δουμπουλάκη, Ελένη Τόγια, Πόπη Γαρδίκα, Έφη Κολώνα. Αυτό λοιπόν το εργοστάσιο γεμίζει με τη βοήθεια και τη συνδρομή όλων σας. Αυτό ζητάμε, αυτό επιδιώκουμε από την πρώτη στιγμή. Ελπίζουμε να καλύψουμε και να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χαρά και ελπίδα γίνεται σε οικογένειες που στηρίζει το κοινωνικό παντοπολείο, σε οικογένειες που στηρίζει ο Σύλλογος Πολυτέκνων και σε οικογένειες που στηρίζει η Ιερά Μητρόπολη Τρίκης και Σταγών. Έχουμε μια μεγάλη βοήθεια και υποστήριξη προς το παρόν από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, από την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από τον ΟΑΕΔ, από την Εφορία, από την ομάδα μπάσκετ Τρίκαλα BC. Ελπίζουμε και περιμένουμε, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε, ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλες αυτές τις οικογένειες που αυτές τις ημέρες περισσότερο από ποτέ χρειάζονται ένα χέρι βοηθείας, τη στήριξη ολωνών μας. Δεν κάνουμε κάτι μεγάλο και σπουδαίο αυτή τη στιγμή εμείς εδώ. Κάνουμε όμως κάτι μικρό με έναν πολύ σπουδαίο τρόπο. Παρακαλώ, καλώς ήρθατε στο εργοστάσιό μας. Η προσπάθεια που γίνεται από τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 31ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων νομίζω πως είναι αξιόλογη και αξιέπαινη και σε αυτές τις ημέρες τις δύσκολες που διανύουμε νομίζω πως όλοι πρέπει να σταθούμε δίπλα τους και να βοηθήσουμε εναποθέτοντας παλιά παιχνίδια και βιβλία στον χώρο που βλέπετε πίσω μου παρακαλώ. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, με υγεία και αγάπη.